Με μια παραδοχή που πραγματικά δείχνει ότι έχει ξεφύγει και θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό και υγειονομικό καθοδηγητή ακόμα και των Ελλήνων πολιτών, που τυχαίνει να είναι και μεγαλύτερη ηλικία από αυτόν, δείχνοντας ασέβεια στου άνω των 60 ετών, ο Κυριακός Μητσοτάκης είπε επιλέξει την εξή απίστευτη φράση στη Βουλή, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την παραβίαση του συντάγματος με την απόφασή του για υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60 ετών. Θα είμαι πρόσκαιρα πολιτικά αυστηρός, αλλά στο τέλος θα αποδείχθω υγειονομικά σωστός. Την ίδια ακριβώ φράση έχουν πει σε διάφορε παραλλαγέ οι περισσότεροι δικτάτορε της ιστορίας. Ενώ επίση είχε δηλώσει ότι επιμένει στο επίθετο αναγκαίος εμβολιασμό από τον υποχρεωτικό γιατί τον θεωρεί σαν όρο πιο ισχυρό, με μια αδιανόητη προσέγγιση πρωθυπουργού Δημοκρατικού Κράτους για το πώ αποφασίζει αυτό για να δικαιολογήσει την αναγκαστική ιατρική επέμβαση που θα κάνει στι ηλικίε άνω των 60 ετών. Υπενθυμίζεται πω και ο Μαο και ο Στάλιν έστελναν για την αναγκαία πολιτική επιμόρφωση τους πολίτες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ειλικρινά, δεν ξέρουμε ποιο είναι χειρότερο, το να επιβάλλεις μια ιατρική επέμβαση στο σώμα των ανθρώπων ή να του στέλνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Κυριακός Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα ότι αυτό έρχεται ω κορύφωση μιας προσπάθειας πυθούς. Η υπόθεση αυτή με βασάνισε προσωπικά και κάθε έννοια υποχρεωτικότητας είναι για μένα δυσκολοχώνευτη. Νιώθω βαρύτερη την ευθύνη για το κοινό καλό και το καλό εκείνων που ακόμα δεν το συνειδητοποιούν.